Ε, και βεβαίω έχουμε και σύνοδο κορυφή. Ε, το απόγευμα ξεκινά ναι. στις Βρυξέλλες, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, για να ε, επικυρωθούν, να κλειδώσουν και επισήμω πια ε, τα πρόσωπα στην ηγεσία των νέων ευρωπαϊκών θεσμών. Ναι, έχουν κλειδώσει με βάση τις πληροφορίες, Είναι τα συγκεκριμένα τρία, Φοντερ Αντώνιο Κώστα και Κάλια Κάλλα. Ε, το θέμα είναι να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση δύο πολιτικών προσώπων από την πλευρά ε, Πρωθυπουργών της, της Ευρώπης Ο ε, το ένας, μάλλον η μία είναι η Τζόρτζια Μελόνι η οποία εχθές μιλώντας στο κοινοβούλιο του Ιταλικού Ήδη απασφάλισε χθες Ναι δε. σχεδόν απασφάλισε μίλησε για έναν γραφειοκράτη γίγαντα στις Βρυξέλλες, ένα κονκλάβιο κάτι σαν το Βατικανό δηλαδή ένα, ένα πράγμα Που πάρα πολύ απλά δεν λαμβάνει υπόψη την ψήφο και τη θέληση των Ευρωπαίων πολιτών στι αποφάσει που λαμβάνονται στις κλεισμένε πόρτε. Γι' αυτό μίλησε για κογκλάβιο. Για το κογκλάβιο γνωρίζουμε όλοι ότι αν είναι ο Πάπα να βγει, κλειδώνει η πόρτα και αν δεν βγει λευκό καπνός, πάρα πολύ απλά δεν ξεκλειδώνει πάλι. Ε, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Η Μελώνη το είπε αυτό γιατί μετήχε με στι διαπραγματεύσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ω κυρίαρχη δύναμη, πιο πολλοί ευρωβουλευτέ στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωσοσιαλιστέ δεύτερο κόμμα και οι φιλελεύθεροι, που όμω δεν είναι τρίτο κόμμα, γιατί έχει χάσει πάρα πολλού. οι φιλελεύθεροι ενώ ορεινιού ε, ε, του Μακρόν. Έσασαν πολύ μεγάλο μέρο ε, τη δύναμή του. Έτσι, έχουν αποχωρήσει πολλοί πηγαίνοντα είτε στου πράσινου είτε σε άλλε ευρωκοινοβουλευτικέ ομάδε, ακόμα και κάποιοι όπω του Αντρέϊ Μπάμπιτ, του Τσέχου Πρωθυπουργού, έξι ευρωβουλευτές ή εφτά, δεν, δεν θυμάμαι τώρα, πέρασαν στην άλλη μεριά του, του ποταμού. Δηλαδή από του φιλελεύθερου πήγαν στο ΕΣΥΑΡ τη Μελώνη. Αυτή τη στιγμή η Μελώνη είναι τρίτο. Το, ο σχηματισμός, ο πολιτικό σχηματισμό που ηγείται η Μελώνη είναι τρίτο. Και δεν μετήχε στι διαπραγματεύσει. Και αυτό προφανώ τη προκάλεσε αντίδραση. Ένα ακόμα γεγονό που τη προκάλεσε ιδιαίτερη αντίδραση είναι ότι δεν την πήρε κανένα τηλέφωνο για να την ενημερώσει για τι διαπραγματεύσει οι οποίε είχαν έσει ο τέλο και ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα άλλα δύο. Ποιο ήταν αυτό που θα έπρεπε να σηκώσει κατά τη Λαστάμπα το τηλέφωνο, να την πάρει και να την ενημερώσει, Ο κύριο Μητσοτάκη. Όπω γράφει η Λαστάμπα, το τηλέφωνο τη Μελώνη δεν χτύπησε ποτέ. Επειδή ο κύριο Μητσοτάκη μαζί με τον Ντόναλτ Τούσκ ήταν οι βασικοί διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αυτή τη διαδικασία το διατάφτα είναι ότι αφέθηκε εκτό νυμφώνου και εκτός κέντρων λήψεων αποφάσεων η Μελώνη, παρά την πολύ υψηλή δύναμή τη και την ενίσχυσή τη. Διότι... Και υπάρχουν και άλλα θέματα, βέβαια, τα διαθέσιμα. Ναι, θα διότι θα ο, να... ο συνασπισμό επαναοριοθετήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, Σοσιαλιστών και Φιλελευθέρων.